Γεια σας, αγαπητοί συνοδοιπόροι. Ο Σάββας συνεχίζει την πορεία του στο βορειοανατολικό Ζαγόρι, πάνω στα βουνά της Πίνδου. Ψάχνοντας για πληροφορίες, συνάντησε έναν παλιό κτηνοτρόφο, τον Γιάννη Βαγγελή, Σαρακατσάνο. Οι Σαρακατσάνοι ζούσαν ως μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, νομάδες, από πολύ παλιά. Ο Γιάννης έζησε μέχρι τα 35 του χρόνια την ομαδική ζωή, μέχρι που αυτή τελείωσε, στη δεκαετία του 1970. Πόσα ζώα έχεις? Δεν έχω πολλά, λίγα έχω τώρα. Παλιά είχαμε πολλά, αλλά τώρα... Πέρασαν τα χρόνια ή τέτοια πράγματα. Ούρεσε το κουμπάλι. Πάντοτε κτηνοτρόφος ήσουν? Πάντα το κτηνοτρόφος. Το χειμώνα μετακομίζαμε από εδώ. Πηγαίναμε Πρέβιζα, Γουμενίτσα, Αγρίνιο, μακριά. Πώς Σαρακατσάνος, ως νομάς? Ναι, Σαρακατσάνος. Παλιά. Ναι. Θα μου πείτε πώς ήταν η ζωή τότε? Πολύ σκληρή. Πολύ σκληρή. Και το ταξίδι αυτό κράταγε πόσο καιρό? 10 μέρες. Πιο πέρα μπορούσε και 12 μέρες για να πάει στο Αγρίνιο. Συνήθως, Οκτώβριο φεύγαμε. Και Μάιο γυρίζαμε. 6 μήνες πάνω, 6 μήνες ναι, κάτω. Ναι, 6 μήνες πάνω, 6 μήνες κάτω. Και ήσασταν όλοι κτηνοτρόφοι? Ασχολιόταν οι Σαρακατσάνοι με κάτι άλλο? Παλιά όχι. Μόνο κτηνοτροφία. Οργανώνονταν εκεί, έπρεπε να έχει όλο το νοικοκυριό μαζί του. Ρούχα, κασαρόλια, καζάνια. Γιατί χρειάζονταν και τα καζάνια για το τυρί. Τα φορτώναμε στα ζώα. Επί το πλήσουν στα ζώα μέναν οι γυναίκες. Επειδή είχαν και κάνα μικρό παιδί, το ανέβαζαν καβάλα στο ζώο. Φεύγαν από εδώ μέχρι ένα διάστημα μέχρι που μπορούσαν να αντέξουν το περπάτημα τα πρόβατα. Εκεί σταματάγαμε. Το πρώτο πράγμα που ήταν να κάνουν ήταν να φτιάξουν τη σκηνή. Για τη διανεκτέρευση. Για τη διανεκτέρευση. Μετά πήγαιναν και τα πρόβατα, μαγείρευαν οι γυναίκες. Τι να μαγειρέψουν τώρα, εκεί στον δρόμο προχειρά φαγητά ήταν. Κάστρα χανάς. Η φωτιά μέσα στη σκηνή δεν άναβε. Για να την ανάψει μέσα στη σκηνή, εκεί για τη σκηνή. Έπρεπε να την ανάψει λίγο απ' έξω. Άμα έπιανε η βροχή, υποχρεωτικά θα σβήνε. Μπομπότα έτρωγαν ο κόσμος τότε. Μπομπότα? Τι είναι αυτό? Καλαμπόκι. Το άλλο ήταν στο μήλο. Και πλάθατε ψωμί δηλαδή? Ναι, και ήταν ναι, το παγιτό σας. Ζύμωναν το ψωμί, όλα αυτά. Και είναι... πόσα μέλη είχε μια οικογένεια? Ανάλογα. Την καρποφορία είχε. Δηλαδή, όπως τώρα, ένα-δύο παιδιά έκανε ο καθένας? 6, 7, 8 και 10. Τόσα παιδιά έκαναν τότε. Το 1-2 ήταν λίγα. Για την εκείνη εποχή. Και δουλεύαν τα παιδιά, ξεκινούσαν από νωρίς εργασία? Να σου πω, αν το τελείωνα το δημοτικό, 12 χρονών, έπρεπε να πάει με ένα κουπάρι πρόβατα το παιδάκι. Από 12 χρονών. 12 χρονών ήταν μεγάλο. Πω, εγώ με 35 και δεν μπορώ. Thank you.
φτιάχναν την καλύβα, ήταν τεχνίτες, μηχανικοί ήταν οι γυναίκες. Κατάλαβες. Στέναν ένα μπάσαλο εδώ. Κατάλαβες. Μητρούσαν. 9 παπούτσα, όχι βήματα. Στο μπάσαλο έδιναν ένα σκηνή. Και το φέρναν γύρω και γύρονταν στρόγγυλοι. Σαν διαβήτης κάπως. Σαν διαβήτης, ναι. Οι γυναίκες ήταν οι μηχανικοί. Και μετά ξεκινάγαν και χτύναν τα κονάκια. Χτύναν τα κονάκια. Ήταν κόβαν βέργες. Άλλες βέργες από πάνω και έρχονταν και ενώνονταν. Κατάλαβες. Και μετά άρχισαν γύρω και το πλέγανε με άχερο. Με άχερο. Ναι. Κάπου είδα αυτό που είχε στο γυφτό κάπου και τα είδα. Ναι, ναι, όπως είναι αυτά. Και στηνόταν εκεί η κοινωνία για όλο το καλοκαίρι. Για όλο το χρόνο. Δηλαδή, 6 μήνες εδώ, 6 μήνες κάτω. Άλλα ήταν εκεί, άλλα ήταν εδώ. Εδώ είναι η στάνη που υπήρχε παλιά. Ναι, ήταν τα κουνάκια. Τα κουνάκια, οι καλύβες. Και εδώ είναι η γιαγιά μου. Με τη ρόκα γνέθ. Πώς ήταν οργανωμένη η κοινωνία τότε? Κάθε ένας αρχηγός στην οικογένεια του ήταν, αλλά λέμε το κουμάντο το έκανε ο Τσέλεγκας. Ένας, δεν μπορούσε να κάνουν όλοι όλο κουμάντο. Μετά ήταν άλλοι που είχαν από πιο λίγα πρόβατα και πήγαιναν μαζί με τον Τσέλεγκα. Άλλοι ήταν τσοπαναρέα, ας πούμε, φύλαγαν τα πρόβατα. Και σε αυτή τη στάνη έκανε κουμάντο μόνο ο Τσέλεγκας. Ό,τι έλεγε ήταν νόμος, δηλαδή. Ό,τι έλεγε ήταν νόμος. Έπρεπε αυτός να πάει να βρει το λιβάδι, έπρεπε να φροντίζει οι οικογένειες όλες, να μην τις λείψει τίποτε. Σχολεία υπήρχαν τότε? Φτιάνανε και κανένα σχολείο όλοι μαζί εκεί πέρα και σε καμία καλύβα και ερχόταν ένας δάσκαλος και μάθαινε τα παιδιά γράμματα. Για τότε κάνατε πολλά, ψήνατε, σφάζατε. Ναι, σφάζανε, ψήνανε εκεί και μαζευόταν όλοι σταν και γλιτούσαν. Γλιτούσαν ξένιαστα, όχι με... Γίνονταν και τα πανηγύρια, γίνονταν και οι γάμοι, γίνονταν και οι αριβώνες. Έτσι ήταν οργανωμένο. Και πέρανε μέρος όλοι μαζί στο πανηγύριο, στο γλέντι. Στο γλέντι, όλοι μαζί. Τραγουδούσαν με το στόμα, όλοι μαζί. Και οι γάμοι τότε γίνονταν από προξενιό, από έρωτα. Τι έρωτα ρε Σάββατο, ότι υπήρχε έρωτα στο... Έρωτας υπάρχει πάντα, υπάρχει, εντάξει. Καμιά φορά άμα τα φτιάχναν κανένα παιδί, δεν τα σκοτώναν κιόλας, αλλά πάντως με προξενιό γινόταν η παντρίας. Και τώρα στα πανηγύρια και στις γιορτές είναι το ίδιο? Τώρα όχι, όχι. Τώρα πας εκεί... Και δεν καταλαβαίνεις τίποτε. Τότε γλιτούσε ο κόσμος. Το χαίρονταν, τραγούδισε με το στόμα, γλιτούσαν, χόρευαν. Τώρα την... δεν είναι τα ίδια, όχι. Μαζί με την ξεχνιασιά, δηλαδή, και έφυγε η διασκέδαση. Ναι, έφυγα, όλα έφυγαν. Οι γυναίκες τότε τι θέση είχανε, είχανε λόγο? Οι άντρες ήταν λίγο σκληροί, οι άντρες λίγο τότε με τις γυναίκες. Έπρεπε να υπακούν οι γυναίκες. Αλλά η γυναίκα ήταν... αυτή κρατούσε το σπίτι. Ήταν σκληρές γυναίκες.
Αυτοί κρατούσαν το σπίτι. Σκέψου τώρα η οικογένεια με παιδιά και πολλά παιδιά, όλες τις δουλειές να τις κάνει η γυναίκα. Ενώ οι άντρες πήγαιναν στα κουπάδια, δεν μπορούσαν, κατάλαβες. Μέχρι πότε κράτησε αυτή η νομαδική ζωή? 60 με 70, εκεί χάλασε το Σαρακατσιάνικο, δηλαδή του πάνω κάτω. Τότε είχε ανοίξει η Γερμανία και φύγαν κόσμος πολύ σε Γερμανία. Και τότε εγκατέλειψαν τα κουπάδια. Γιατί, τι οδήγησε εκεί? Βρήκαν κάτι καλύτερο? Οδήγησε εκεί το εξής, ότι τα πρόβατα, οι στάνες, δεν κέρδιζαν λεφτά. Κατάλαβες. Ήταν φτώχεια, αφού είναι ακριβότερο το νερό από το γάλα. Πώς τα κάνονταν. Ένας νέος, τι νομίζει, ότι δεν υπάρχουν νέοι που είναι άνεργοι σήμερα? Πάρα πολύ. Γιατί δεν κάνουν πρόβατα κουπάδια? Έρχεται το κρεατάκι με 4 ευρώ το κιλό στον παραγωγό και στο κρυοπούλιο 11-12. Δεν τα πρόσεξε κανένας αυτά Σάββαμα. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν σήμερα. Υπάρχουν νέοι άνεργοι, οι οποίοι δεν κάνουν μια τέτοια δουλειά. Όλα τα παιδιά σπούδαξαν. Δεν πήγε κανένα παιδί να πάει να γίνει ένα κτηνοτρόφος. Φύγαν όλα. Γιατί φύγαν? Όπως είπαμε, ήταν σκληρή η δουλειά και δεν είχε και καιρός. Τι σας λείπει από τότε περισσότερο από την ομαδική ζωή? Η ξηγνιασιά. Τότε δεν υπήρχε άγχος. Όλα ξέγνιαστα. Ναι, ήταν όλα ξέγνιαστα. Παπούτσια να μην φορούσες καινούργια δεν ξέγνιαζε, γιατί όλοι γύρω-γύρω είχαν τα ίδια πράγματα. Κατάλαβε. Τώρα σήμερα είναι διαφορετικά. Έχεις το άγχος. Τότε δεν υπήρχε άγχος. Τώρα αλλάξαν όλα. Έγιναν όλα ηλεκτρονικά. Τι κάνει ένας νέος εδώ στην περιοχή για να ζήσει, πώς είναι η κατάσταση? Αφού είναι άνεργος. Άμα είναι άνεργος. Είναι άνεργοι όλοι νέοι εδώ, Άνεργος είναι. Περιμένει από τον πατέρα του να δώσει το χαρτζελίκ, να πάει στην καφετέρια να πει καφέ. Τι άλλο να κάνει, άμα είναι άνεργος. Δύσκολα δηλαδή. Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Κοίταξε να δεις, από παλιά, όχι από τώρα μοναχά, τα χωριά δεν τα κοίταξε κανένας άλλο. Γι' αυτό και ρίμουσαν και τα χωριά αυτά, τα ζωγουροχώρια βλέπεις εδώ που είναι τόσα χωριά, που αλλού θα είδεις 5 κατοίκους, αλλού 10, αλλού 20. Από παλιά δεν τα κοίταξαν τα χωριά. Όχι εδώ μόνο, αλλά παντού. Μαζεύκαν όλους στην Αθήνα. Μαζεύκαν. Και ο ένας θα φάει τον άλλον στην Αθήνα, όπως κατάντησαν τώρα τα πράγματα. Ο Σάββας άκουσε για το Ηλιοχώρι, μικρό άγνωστο χωριό στο βορειοανατολικό άκρο του Ζαγορίου. Ψάχνει κάποιους καταράκτες.
τότε εγώ στο παιδί. Καλημέρα. Γεια σας. Τι κάνετε? Είστε πολύ ωραία. Καλά. Έλα, κάθισε. Κάθισε μαζί μας. Κάτσε παρέα, τέλεια. Καθίστε. Γιατί, μοναχός θα κάτσεις. Χόλια καταράκτες. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Θαυμάσια. Είμαι αυτό, είναι πολύ ωραία. Είναι θαυμάσια, πολύ... Θα πεινα, ναι. Ευχαριστώ. Φτιάξτε. Ναι, ναι. Θα μείνετε έκθαμβος από τους καταράκτες. Ευχαριστώ πολύ. Από εδώ είστε όλοι? Ναι, ναι. Όλοι από εδώ. Εδώ μεγαλώσατε και ζήσατε. Εδώ μεγαλώσαμε, εδώ ζήσαμε, εδώ ζούμε πάλι τώρα. Πήγαμε για λίγο, ήρθαμε πάλι στις ρίζες μας. Πόσο κόσμο έχει το χωριό? 20 άτομα, 25, μόνιμους. Το καλοκαίρι λίγο παραπάνω. Περαστικούς όμως έχουμε αρκετούς για καταράκτες. Έρχονται. Έρχεται κόσμος. Και πάρα πολύ ξένοι, οι περισσότεροι ξένοι. Πάρα πολύ ξένοι. Άγγλοι, Γερμανοί, Γάλλοι. Από όλα, πολύ, από όλα τα μέρη. Από όλα τα μέρη, ναι, έρχονται. Ξένοι αρκετοί. Μέχρι πέρυσι δεν υπήρχε καμία διαφήμιση. Γιατί δεν υπήρχε μονοπάτι. Για να πάει κάποιος ήταν δύσκολα. Ενώ τώρα βγαίνει πολύ πιο εύκολα. Αλλά τώρα μας έπεισε η κρίση και δεν υπάρχει κόσμος. Τι κάνετε εδώ στο χωριό? Με τι ασχολείστε, η δουλειά σας ποια είναι? Οι περισσότεροι είναι συνταξιούχοι εδώ πέρα. Πώς ήταν παλιά το χωριό? Ήταν μεγάλο το χωριό, πολύ μεγάλο. Κάηκε όμως με τους Γερμανούς. Είχε 1.200 κατοίκους. Πολύ μεγάλο, αλλά με τους Γερμανούς κάηκε. Το 40, κυρία Σοφία, το 40, πότε κάηκε, Νίκο? 43. Το 43 το έκαψε. Το 43 και ο περισσότερος κόσμος έφυγε μετά. Αναγκάστηκε να φύγει, αναγκαστικά έφυγε. Άλλοι Λάρισα, άλλοι Κάρσαλα, άλλοι πάνω Θεσσαλονίκη, άλλοι Αθήνα. Κάψανε άλλοι σπίτια, γιάννη, κάψανε ζώα, κάψανε τα πάντα. Σκοτώσαν και τίποτα. Τα ζώα τα σκοτώσαν. Πέρσι είχαμε 3 μήνες χιόνι ασταμάτητο. Μιλάμε στην πλατεία του χωριού, μόνο με 4x4 μπορούσε να κατεβείς. Μερικές φορές, όχι πάντα. Αλλά εδώ, δυσκολίες τα βγάζετε πέρα. Άκου να δεις, χωρίς άγχος. Η πόλη έχει άγχος. Το χωριό έχει ηρεμία. Έχει χαλάρωση. Δεν θα αλλάζετε τη ζωή εδώ πέρα, δηλαδή, με τίποτα? Κάποιο διάστημα μένω στα Γιάννενα. Αλλά περιμένω την ώρα και τη στιγμή να έρθω στο χωριό, ναι. Γιατί εκεί μονίμως τρέχω. Η ζωή πάλι το άγχος. Ενώ εδώ είναι χαλαρά. Μου είπατε ότι πριν ότι φύγατε και επιστρέψατε. Ναι, έφυγα και επέστρεψα. Είχατε φύγει για δουλειά? Ναι, για δουλειά. Είχα πάει στην Άρτα κάτω, παντρεύτηκα κιόλας, παίκτησα μία κόρη. Σας έλειπε το χωριό? Μου έλειπε πολύ το χωριό. Πάρα πολύ. Εδώ η ζωή είναι άλλη. Είναι εμείς που έχουμε μεγαλώσει εδώ πέρα. Από μικρά παιδιά, δημοτικό εδώ πηγαίναμε. Μια ζωή εδώ πέρα ήταν. Δουλεύει το σχολείο? Όχι, βέβαια. Α, όχι, τώρα δεν δουλεύει. Τώρα πια δεν δουλεύει ούτε στις επέλογες εδώ. Δεν υπάρχουν παιδιά τώρα. Από εδώ και μπρος πώς βλέπετε τα πράγματα για το χωριό? Εγώ πιστεύω με την οικονομική κρίση ότι τα χωριά θα ανθίσουν. Τώρα πόσο θα ανθίσουν δεν ξέρω. Πιστεύω ότι θα έχουμε επιστροφή στα... Θα γυρίσει ο κόσμος. Θα λήξει γρήγορα η κρίση και ο κόσμος μπορεί να μείνει στις πόλεις. Αν γυρίσει ο κόσμος, θα έχει κάτι να κάνει εδώ, να ασχοληθεί επαγγελματικά με κάτι? Εγώ πιστεύω ότι στο χωριό ο άνθρωπος δεν θα πεινάσει. Όχι ότι θα γίνει πλούσιος, αλλά θα επιβιώσει, θα επιζήσει. Θα επιβιώσει. Όπως ζούσαν, εγώ ήρθα εδώ πέρα νύφη, έτσι πριν 30 χρόνια. Όπως ζούσαν τα πεθερικά μου τότε, είχαν 2-3 κατσικούλες στο σπίτι. Να το κάλα, να το κυρί, να το κατσίκι το Πάσχα, να τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, τον κήπο τους, την κότα, όλα αυτά. Υπάρχει και αλληλεγγύη εδώ πέρα στο χωριό, φαντάζομαι, μεταξύ σας. Να σας πω κάτι, η γιαγιά εδώ μένει μόνη της.
Το πρωί, κάθε πρωί αυτό λέω. Όποιον βλέπω εδώ πέρα, για να δούμε. Κύριε Σοφία, πώς είναι σήμερα? Πώς και δεν ήρθε σήμερα, yeah. Μήπως έπαθε τίποτε. Τι σας δίνει η δύναμη? Η πύχη. Παρέχει πάρα πολλά πράγματα. Πέρα από το οξυγόνο και αυτά που λέτε, τα βότανα, η ρίγανη, μέντα, βάλσαμο, τήλιο, τι μπορείς. Φασκόμινο, ό,τι μπορείς να φανταστείς από εδώ, θα παρέχει η πύχη. Καρύδια που μαζεύουμε. Τα πάντα. Τα πάντα, όλα. Είναι εύκολο το μέχρι. Ξυλία δηλαδή, μέχρι και τον παξέ μπορεί να κάνετε, το χώμα σας δίνει. Το χώμα είναι εύκολο. Είναι τα πάντα εύκολο. Νερά πάρα πολλά. Δεν μας λείπει το νερό ποτέ. Βρύσες τρέχουν, ε. Βλέπεις την βρύση απέναντι. Τρέχει μέρα νύχτα, δεν κλείνει. Ευτυχώς που δεν μας έβαλαν ακόμα ρολόγια, γιατί είπαμε ότι μας βάλουν και ρολόγια. Και εμείς κάνουμε επανάσταση. Ρολόγια να βάλουν εδώ. Το νερό φεύγει, πάει στο λάκκο που φεύγει, πάει πάλι στο ποτάμι και εδώ θέλουν να βάλουν ρολόγια. Αυτά τα αγαθά, το νερό, ας πούμε, που μου είπατε, αν έρθει μια εταιρεία να το εκμεταλλευτεί και να σας πει για το καλό, ας πούμε. Δεν θα το δεχτείς έτσι, χωρίς να ρωτήσεις, χωρίς να μάθεις πέντε πράγματα, χωρίς να κάνει βέβαια κακό στο περιβάλλον, να υπάρχει, να δημιουργήσει προβλήματα, βεβαίως θα το δεχόμαστε. Αλλά όταν θα σου πούνε, ας πούμε, θα δουλέψουν και 10 παιδιά, εγώ έχω 2 παιδιά, σπουδαγμένα, μορφωμένα και είναι άνεργα. Ναι. Δουλεύω ο άντρας μου, δουλεύω εγώ εδώ, δουλεύω το χειμώνα στα Γιάννα. Μου κρατάει το μαγαζί το χειμώνα ανοιχτό εδώ. Είναι πάντα ανοιχτό το μαγαζί. Όταν πάτε Γιάννα. Ναι. Είναι πάντα ανοιχτό εδώ. Χειμώνα καλοκαίρι. Δεν κλείνει ποτέ το μαγαζί. Δεν κλείνει ποτέ. Θα το βρει και το βράδυ. Εδώ εμείς. Εδώ εμείς. Βράχος η κυρία Άννα. Εδώ σε κρατάμε. Θα φύγω εγώ, πάω για τις καταράκτες. Ακολουθώ μονοπάτι. Πώς πάω. Λοιπόν, ξεκινάς ευθεία κάτω, θα δεις το μονοπάτι, σε καθοδηγεί σε όλη τη διαδρομή. Έχει ταμπέλες. Στην εκκλησία ακριβώς θα δεις μια ταμπέλα που γράφει τους καταράκτες. Θα φτάσεις στο μεγάλο πλάτανο, εδώ στην εκκλησία την κεντρική, τη μεγάλη του χωριού. Είναι ένας πλάτανος. Πολύ μεγάλος πλάτανος. Αυτό πρέπει να το δεις, είναι εντυπωσιακά μεγάλος. 11 άνθρωποι, 14-15 δεν τον αγκαλιάζουν. Είναι πάρα πολύ κοντά. 15. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ. Είναι 1500 χρόνια και έτσι λένε. Στους καταράκτες που θα πας, θα κάνεις και μπάνιο. Πέρα από το τοπίο είναι που θα τυπήσεις, παγωμένο για σύστηξη, σώματος. Όσοι έχουν πάει κάτω... Υπάρχει μια οικογένεια Γερμανών που έρχεται κάθε χρόνο, στην Κέρκυρα να παραθερήσουν. Θα έρθουν στο ηλιοχώρι να πάνε... Καταράκτες. Ναι, την άλλη χρονιά ήταν στη Ρόδο. Από Ρόδο ήρθαν οι ηλιοχώροι, παιδιά. Ναι, και πήγαινε στους καταράκτες. Ναι, ναι. Να ρίγαμε κι εμείς. Εμείς, στο καλό. Να πάτε στο καλό. Καλά να περνάτε. Καλά να περάσετε κάτω. Να μας πεις εντυπώσεις στο θα σας πω όταν ανέβω. Αν μας πεις.
Και άμα έχει χρόνο, κάνει και ένα μπανάκι. Για να ξεκουραστεί και να δροσιστεί. Το προσπαθήσω. Εντάξει, έγινε. Γεια σα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σα. Καλή να πάτε. Καλή να πάτε καλά. Και να έρθει με το καλό πάνε. Ωραία, θα πάει στους καταράκτες, θα το απολαύσει. Ναι.